Επιστρέψαμε ακόμη μία φορά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω το Ανθοπολείο Αροκάρια που μας άφηκε να μπούμε μέσα έτσι να αναστατώσουμε το Ανθοπολείο. Όντως το αναστατώσαμε και πολλά φιλιά στην κυρία που ήταν και μαζί μας, παιδιά. Είναι πολύ καλή κυρία αυτή, μ' άρεσε πάρα πολύ. Θα δείτε και άλλες αποστολές. Θα έχουμε κάθε μέρα θα έχουμε και μια αποστολή έτσι. Κάθε Σαββατοκύριακο. Θα μάθουμε όλα τα επαγγέλματα. Εννοείται. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Μενέλα, ο Θεοδοσιάδη, ο οποίος θα μας δείξει κάτι περίεργο, κάτι εντυπωσιακό, το οποίο μου είπε ότι θα λάβει μέρος και στο Θα έχει λάβει μέρος ήδη. Ναι, πήγα στην Αμερική τον Γενάρη, όπου εκεί παρουσίασε αυτήν την τσάντα, η οποία είναι θερμοφόρα κανονικά. Πουγιώτα με λίγα λόγια. Την ονόμασαν Granny Bag από την Grandmother. Granny Bag. Βασικά είχα βγει δεύτερος μέσα από 2.000 και άτομα στο E-Magazine, που βασικά είχε εντυπωσιάσει. Είναι βραδινή τσάντα. Είναι χεριού, δεν είναι όμορφο. Απλά όμως, Μενέλα μου, επειδή εμείς τώρα δεν μπορούμε να δείξουμε πώς γίνεται αυτό, για τον εξής λόγο. Ότι ο Μενέλας πρέπει πρώτα να κατοχυρώσει την ιδέα του λίγο σαν νικητής και μετά θα μπορούμε να το δείξουμε όποτε γουστάρουμε. Σήμερα θα δείξουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα φόρεμα από ανθρώπινη τρίχα. Απλά αυτό ήταν σαν εξτραδάκι, σαν bonus. Μάλιστα. Βασικά ο σκοπός μου είναι ότι χρησιμοποιώ υλικά τα οποία στην καθημερινότητα μας έχουν κάποια άλλη ζωή και τους δίνω κάποια άλλη. Έχουμε φτιάξει αυτό το φόρεμα εδώ, το οποίο είναι από μαξιλαράκια. Το έχουμε φέρει έτοιμο για να το δείτε. Είναι γεμισμένο από μαλλιά, από τρίχες ανθρώπου. Δηλαδή μαζεύαμε τρίχες από τα κομμωτήρια. Ναι, είναι καθαρά, είναι καθαρά. Ναι. Και το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε διαφορετικά outfits. Εδώ σας παρουσιάζουμε ένα φόρεμα, το οποίο εντάξει είναι λίγο πιο extreme, δεν νομίζω να το... Μπορείς να μου ανοίξεις λίγο ένα zip να πάρω... Ναι, θα το ανοίξω. Την τρίχα δεν μπορούμε να την πάρουμε. Είναι ραμμένο από γύρω. Συγγνώμη. Οκ, πάω πάσο. Αντί σφουγγάρι βάζουμε τρίχες. Τώρα θα το κάνουμε κάτι άλλο. Ωπα. Αρχίζουμε και ξυλώνουμε. Ελπίζω να μην δούμε κάτι που δεν πρέπει να δούμε. Όχι, δεν θα δείτε κάτι. Μενέλα, μπορούμε να πούμε ότι ο Μενέλος είναι interior και fashion designer, δεν είναι έτσι? Ναι, ναι. Εξασκώ και τα δύο επαγγέλματα. Είναι, παιδί μου, εδώ αυτός είναι Theom Design. Ναι, αυτό είναι το λόγο μου. Γυρνά. Για να φτιάξεις κάποιο άλλο. Τώρα θα κάνουμε φούστα. Μάλιστα. Πόσο έξυπνο και πρωτοποριακό είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα έχουμε φτιάξει φούστα. Τις έχουμε προσθέσει τις τυλάντες, οι οποίες είναι φτιαγμένες από το ίδιο υλικό. Είναι από τσόχα, δεν είναι έτσι? Αυτό. Είναι από τσόχα. Το κλείνουμε καλά. Ωραία. Και αυτό είναι μια φούστα. Τώρα με αυτά τα δύο, όταν τα ενώσουμε, βλέπετε, είναι κανονικό ζύ. Ναι, ναι, κανονικό ζύ. Τα ενώνουμε, εντάξει, χρειάζεται κάποια διαδικασία. Έξυπνο και γρήγορο. Ναι. Πρέπει να έχουμε το θηλυκό αρνητικό. Ναι, στο ζύπ. Ναι, θα φτιάξουμε μία τσάντα. Μάλιστα. Από ανθρώπινη τρίχα. Πρέπει αυτό να ήταν εδώ. Παίρνουμε τις θελάντες. Παίρνουμε δύο μεγάλες... Παραμάνες. πρέπει να έχουμε το θετικό από κάτω για να κλείσει. Βάζουμε εδώ τις παραμάνες. Εγώ όταν το έφτιαξα είχα φτιάξει παντελονάκι γύρω στα 10 φορέματα. Εντάξει, χρειάζεται χρόνο. Έτυχε να φορέσει κάποια. Και αυτό πήγε σε διαγωνισμό στην Αμερική. Ναι. Για διαγωνισμό, δεν είναι για να το φορέσει κάποια. Ναι, βασικά ο διαγωνισμός που είχα πάει ήταν του E-Magazine στην Αμερική πάλι. Όπου εκεί είχαν διοργανώσει τον Green Awards. Πάλι βγήκα στους 5 φιναλείς. Πάλι βγήκα δεύτερος. εκεί ήταν για να μην σκοτώνουμε ζώα και να φτιάχνουμε γούνες. Εγώ θέλησα να ζεσταινόμαστε με τη δική μας γούνα. Με την ανθρώπινη τρίχα. Λοιπόν, να σου το... Και έφτιαξες μια ωραία τσάντα. Εντάξει, χρειάζεται να κλείσει, είπαμε, από κάτω. Κοίτα να δεις, να σου πω κάτι. Από όλα όσα είδα, δηλαδή αυτό που είναι λίγο πιο προσιτό στο να το φτιάξει, ή όχι να το φτιάξει, να το φορέσει τηλεθεάτρια ή να το πάρει μαζί της, είναι η τσάντα. Είναι η τσάντα, ναι. Από αυτά που φτιάχνω. Ενώ εμείς θα δώσουμε στην ελευθεράτρια ένα δαχτυλίδι που φτιάχνω. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και δαχτυλίδια από μέτρο και από υλικό πλαστικό που το έχεις φτιάξει. Ναι, το οποίο ζωγραφίζω εγώ από μέσα. Αυτό είναι δικό σου. Αυτό είναι δικό μου και θέλω να το βάλω για να το δω. Που ταιριάζει και στα χρώματα. Είναι από αυτό που σας είπα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
Και γι' αυτό, για όσες τηλεθεάτριες θα πάρουν τηλέφωνο από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής, θα το χαρίσουμε. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα γίνει κλήρωση και θα. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ, Μενέλα μου. Να'στε καλά. Ευχαριστούμε. Μενέλα μου, θα δούμε και άλλα πράγματα από σένα γενικότερα στην εκπομπή μας, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το πρωτοποριακό και το πώς γίνονται. Δες και άλλα πράγματα. Με μία θερμοφόρα. Είχε κάνει. Οι Αμερικάνοι αυτό που κρατάει η γιαγιά και τα λοιπά. Γι' αυτό δεν το ονόμαζε. Μπράβο. Μάλιστα. Και εύχομαι να μπεις στο ρεκόρ Guinness. Ευχαριστώ. Είμαστε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Και, ευχαριστώ. Και θα τα πούμε και ξανά. Να είσαι καλά. Μαρία Παπαϊωάννου. Τι κάνεις? Γεια σου, Μαρία μου. Καλά.